Θα δώσω τώρα το λόγο στον πολύτιμο εκπρόσωπό μας, στον άνδρα εκπρόσωπό μας, τον κύριο Wim Mijs, ο οποίος εκπροσωπεί την Ομοσπονδία Τραπεζών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας, είναι τιμή μου που σας απευθύνω το λόγο και είμαι ευγνώμων. Γιατί ποτέ δεν σκέφτομαι το θέμα της ισότητας των δύο φύλων. Το παραδέχομαι. Αυτό είναι και καλό και κακό. Είναι καλό γιατί δεν με απασχολεί το θέμα της ισότητας των δύο φύλων, διότι στην ομάδα μου θέλω δεξιότητες. Δεν θέλω αντίγραφα του εαυτού μου. Έχω λοιπόν και γυναίκες και άνδρες και ποτέ μα ποτέ δεν τους διαχώρισα βάσει φύλου τους. Αλλά είναι και κακό, γιατί όπως είπε η Υπουργός, χρειάζεται περισσότερη επίγνωση γύρω από αυτό το θέμα και ήδη το πάνελ σας δημιουργεί αυτή την επίγνωση. Θα σας μιλήσω για τα εμπόδια που πρέπει να αρθούν προκειμένου να επιτευχθεί ισότητα. Η δημιουργία της επίγνωσης με οδηγεί στο βιβλίο της Νατάσα Ιωζεφόβη, η οποία αναφέρεται στα διπλά standards. Ας πούμε, έχουμε τη φωτογραφία της γυναίκας του πάνω στο γραφείο του. Α, είναι πολύ καλός οικογενειάρχης. Έχουμε μία φωτογραφία πάνω στο γραφείο της γυναίκας με την οικογένεια. Α, σκέφτεται πρώτα την οικογένειά της και μετά την καριέρα της. Το ίδιο ισχύει όταν το γραφείο είναι ακατάστατο. Ας πούμε ότι αυτός μιλάει με τους συναδέλφους του. Α, συζητάει το τελευταίο business που θα γίνει. Όταν μιλάει εκείνη όμως κουτσομπολεύει. Αν λείπει από το γραφείο του είναι σε συνάντηση. Αν λείπει εκείνη από το γραφείο της είναι στην τουαλέτα. Και ούτω καθεξής. Πολλά τέτοια παραδείγματα. Αν μιλάει με το διευθυντή, α, έχει σχέση η κυρία με το διευθυντή. Αναθέτει καθήκοντα. Σημαίνει ότι ξέρει να αναθέτει πιο σωστά αυτά τα καθήκοντα. Εάν αφήσει τη δουλειά της, αν αφήσει τη δουλειά του, σημαίνει ότι βρήκε μια καλύτερη δουλειά. Αν αφήσει τη δουλειά της, σημαίνει ότι δεν είναι αξιόπιστη. Άρα λοιπόν, υπάρχουν σημαντικότατες διαφορές. Έχουμε ένα σημαντικότατο πρόβλημα επίγνωσης. Υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά. Στην αντιμετώπιση των γυναικών και των ανδρών. Αν δούμε το εκπαιδευτικό σύστημα, θα δείτε ότι κάποια πράγματα τα κάνουμε σωστά. Γιατί αν δείτε το ποσοστό της επιτυχίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα δείτε ότι είναι πλειοψηφία. Αν δείτε όμως τι γίνεται σε επίπεδο επαγγελματικό, σε επίπεδο καριέρας, τότε θα δούμε ότι συνήθως τα πιο υψηλόβαθμα στελέχη είναι άνδρες και υπάρχει υπερεκπροσώπηση των ανδρών εκεί. Διάβασα μία έκθεση πρόσφατα, η οποία εξηγεί αυτό το θέμα. Εξηγεί ότι οι γυναίκες είναι πάρα πολύ καλές στο ξεκίνημα της καριέρας τους. Μετά υπάρχει ένα χάσμα στη μέση και στο τέλος βελτιώνονται λίγο τα πράγματα. Τι σημαίνει αυτό? Ένας χειρουργός είπε ότι δεν ήθελε να συνεργάζεται με γυναίκες γιατί ουσιαστικά μένουν έγκυος και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Και από την δημιουργία επίγνωσης υπάρχει πρόβλημα. Νομίζω ότι αυτός ο χειρουργός είχε εντελώς λανθασμένη άποψη. Η γυναίκα μου είναι γιατρός και ξέρει ότι οι γυναίκες κάποιες φορές μένουν έγκυος και αποκτούν παιδιά. Η γυναίκα μου ξεκινά τη δουλειά της στις 8 και ξέρετε εγώ
πηγαίνω τα παιδιά στο σχολείο και αυτό μου έδωσε την δυνατότητα να δεθώ με τα παιδιά μου, γιατί εγώ τα ξύπναγα το πρωί, τα έντυνα και τα λοιπά. Όταν όμως πήρα την καινούργια μου δουλειά, τους είπα, ξέρετε, μπορώ να ξεκινάω στις 10 το πρωί, γιατί η γυναίκα μου είναι, έχει γιατρός και ξεκινάει στις 8. Και δέχτηκαν. Και όταν τα ξεκίνησα, συνειδητοποίησα ότι είχα δημιουργήσει μία επανάσταση. Γιατί το προηγούμενο συμβόλαιο έλεγε ότι έπρεπε ο προηγούμενος από εμένα να ξεκινά στις 9 παρατέταρτο. Ενώ εγώ είχα κάνει μία αλλαγή σε αυτό το σύστημα. Άρα λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε. Πρέπει να σκεφτούμε πώς δουλεύουν, πώς κινούνται οι σύγχρονες οικογένειες. Και αυτό δεν αφορά μόνο στις μητέρες αλλά και στους μπαμπάδες. Όχι μόνο στις γυναίκες αλλά και στους άνδρες. Γιατί αν χάσεις την ευκαιρία να δεθείς με τα παιδιά σου, χάνεις μια ευκαιρία ζωής. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ευελιξία. Πρέπει να δίδονται ίσες ευκαιρίες. Και μετά, και έτσι θεωρώ ότι αυτό το χάσμα που δημιουργείται σε επαγγελματικό επίπεδο, σε επίπεδο καριέρας για τις γυναίκες, θα γεφυρωθεί. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες έχουν επενδύσει στην καριέρα τους και θεωρώ ότι αν δεν τους δώσουμε τη δυνατότητα να εξελιχθούν, χάνουμε και εμείς τεράστιες ευκαιρίες. Πρέπει να αφαιρέσουμε τα εμπόδια λοιπόν. Ας περάσω τώρα στο τρίτο σημείο της παρουσίασής μου. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να το κάνουμε αυτό. Έχει σχέση με το νομικό περιβάλλον, με ένα ευέλικτο σύστημα εργασίας, με την νομοθεσία περί εργασιακών σχέσεων, με τις ποσοστώσεις. Οι ποσοστώσεις είναι απαραίτητες ώστε να αυξήσουμε το επίπεδο, το ποσοστό γυναικών που εμπλέκονται σε συγκεκριμένους εργασιακούς χώρους. Θεωρώ ότι οι γυναίκες είναι ιδιαιτέρως ικανές. Πρέπει να δημιουργήσουμε το κατάλληλο περιβάλλον για να τις βοηθήσουμε να φτάσουν σε αυτές τις υψηλές θέσεις. Και οδηγούμε κατά αυτόν τον τρόπο στην τελική μου, τελευταία μου διαφάνεια. Ναι, μπορούμε να έχουμε δημιουργήσει επίγνωση. Ναι, μπορούμε να έχουμε όλους τους νόμους περί ισότητας. Όμως, όλα ξεκινούν και τελειώνουν με την ηγεσία και με την κουλτούρα. Οι ηγέτες μιας επιχείρησης πρέπει να έχουν τη σωστή προσέγγιση, διότι για να βρει κανείς τον σωστό συνεργάτη, είτε άνδρας είτε γυναίκα, θα πρέπει κάποιος να βασίζεται σε ένα προφίλ με κάποια κουτάκια συμπληρωμένα. Να μην παίζει καμία σημασία δηλαδή το φύλο. Να υπάρχει απόλυτη ισότητα στην αντιμετώπιση. Να μην υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Να αποτελέσει μέρος της κουλτούρας, μέρος της νοοτροπίας. Χρειαζόμαστε τη διαφορετικότητα σε αυτή τη νέα εποχή που χαράζει. Άρα λοιπόν οι ηγέτες, οι επικεφαλείς θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι έχουν αυτό το ρόλο να διαδραματίσουν, να προάγουν την ισότητα, να κάνουν τις σωστές επιλογές βάσει ισότητας. Εάν εστιάσουμε μόνο στις παραδοσιακές δεξιότητες των ανδρών, τότε θα χάσουμε την ευκαιρία που δίνει η διαφορετικότητα. Η διαφορετικότητα ήθελε λοιπόν να νικήσει, όχι μόνο σε αυτή την περιφέρεια του κόσμου, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο ιστορίες. A CEO would ask the Human Resources Department to find a woman for a specific MP position. Ζητούσε ο διευθυντής από το επικεφαλή των ανθρωπίνων πόρων να βρει μια γυναίκα για μια συγκεκριμένη θέση. Και έλεγε ο επικεφαλής ανθρωπίνων πόρων, δεν βρίσκω κάποια γυναίκα. Και είπε λοιπόν ο επικεφαλής, ξέρεις κάτι, θα κρατήσω αυτή τη θέση άδεια μέχρι εσύ να βρεις μία γυναίκα να την καλύψεις. Και τελικά ο υπεύθυνος ανθρωπίνων πόρων βρήκε μία γυναίκα. Αλλά και μια άλλη ιστορία θέλω να σας πω. Εγώ δούλευα στην Άγκυρα ως διπλωματική ανταποκρίτρια και πήγα στο αεροδρόμιο για να υποδεχτώ μία Ολλανδική αντιπροσωπεία και περίμενα να δω τον Ολλανδό πρέσβη.
Και ξαφνικά βλέπω μία νέα γυναίκα διπλωμάτη και της λέω τι κάνεις εδώ. Μου λέει είμαι εδώ για να χαιρετήσω τον πρέσβη. Και της λέω όχι, μα ο πρέσβης σας θα πρέπει να είναι εδώ. Όχι, μου λέει, δεν είναι εδώ. Γιατί, της λέω, γιατί είναι άνδρας. Και τι σημαίνει αυτό. Είπαμε ότι η αντιπροσωπεία θα έπρεπε να διακατέχεται από ισότητα, είσαι άνδρες, είσαι γυναίκες. Και επειδή ο πρέσβης είναι άνδρας, τον βγάλαμε από την αντιπροσωπεία και τον αντικατέστησα εγώ, για να υπάρχει απόλυτη ισότητα. Είδαμε λοιπόν ότι οι υπεύθυνοι επέλεξαν μια νέα γυναίκα αντί του πρέσβη, για λόγους ισότητας. Ίσως να μην σας αρέσουν αυτού του είδους οι ποσοστώσεις, όμως στον επιχειρηματικό κόσμο γιατί να μην τις εφαρμόζουμε, γιατί να μην εφαρμόζουμε αυτούς τους κανόνες, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, πρέπει να πείσουμε τους άλλους για την αξία της διαφορετικότητας. Δεν συμβαίνουν τα πράγματα έτσι ξαφνικά, πρέπει να εφαρμοστούν κάποιοι κανόνες. Στις επιχειρηματικές κοινότητες νομίζω ότι πρέπει να επιβάλλουμε κάποια πράγματα. Πρέπει να επιβάλλουμε κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, πολλές φορές σε κάποιες επιχειρήσεις λένε οι πολιτικές που πρέπει να ακολουθούμε πρέπει να είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Γιατί να μην υπάρχουν αντίστοιχοι κανόνες που να λένε πρέπει μεταξύ του προσωπικού να υπάρχει ένα 50% γυναικών. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχει μία σχετική ακαμψία. Καλό είναι να υπάρχουν ποσοστώσεις και κανόνες που να λένε τόσο ποσοστό γυναικών, αντιστοίχως τόσο ποσοστό ανδρών κτλ. Διότι αυτή η ανδροκρατούμενη, αυτός ο ανδροκρατούμενος κόσμος, κατά κάποιον τρόπο, έχει και πολύ έτσι άκαμπτους κανόνες. Αν δούμε τον κόσμο της τεχνολογίας, θα δούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες που είναι σε υψηλότατες θέσεις. Γιατί αυτός ο κόσμος της τεχνολογίας είναι λιγότερο συμβατικός, λιγότερο συντηρητικός, αποδέχεται τη διαφορετικότητα και ουσιαστικά εστιάζει στα ταλέντα, αναζητά τα ταλέντα χωρίς διακρίσεις. Ναι, είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε τέτοιους κανόνες και τέτοιες ποσοστώσεις. Καλό ήταν το παράδειγμα που δώσατε για το περιβάλλον, ότι αφού υπάρχουν περιβαλλοντικοί κανόνες και ποσοστώσεις, γιατί να μην υπάρχουν και σε άλλα επίπεδα. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντησή σας.